πρόστιμα ύψους 243.000 ευρώ επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε έξι επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης επί συνόλου 11 ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς. Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 34.626 τεμάχια από προϊόντων. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από τις 13 Μαρτίου μέχρι τις 15 του ίδιου μήνα σε συνέχεια εκείνων που διενήργησε η υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα και έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών. Σημαντική ήταν η συνδρομή και συνεργασία της Δημαία με την Ελληνική Αστυνομία, την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνίων Θεσσαλονίκη, την Κινητή Ομάδα Ελέγχου Θεσσαλονίκη καθώ και την Υπηρεσία Καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι έλεγχοι τη συνεχίζονται σε όλη την ο Υπουργό Ανάπτυξη Κώστας Κρέκα δήλωσε σχετικά: Συνεχίζουμε με αμύωτο ρυθμό του ελέγχου σε όλο το φάσμα του εμπορίου χωρί διακρίσει. Αποτρέπουμε φαινόμενα αθέμητου ανταγωνισμού, προστατεύουμε τους καταναλωτέ από παραβατικέ συμπεριφορέ. Η Δημαία θα συνεχίσει προ αυτή την κατεύθυνση σε όλη την επικράτεια και όποιο παρανομεί θα τιμωρείται.